Μετά τη δήλωση βόμβα με την οποία απείλησε τους νυν και πρώην διοικητές της ΕΙΠΟΣ αν μιλήσουν για την κακουργηματική υπόθεση των υποκλοπών θα πάνε 10 χρόνια φυλακή, η Ντόρα Μπακογιάννη προχώρησε σε νέα δήλωση. Επιχειρεί να εμφανίσει όσους πολιτικούς και δημοσιογράφους κρίνουν και στέκονται απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ως πράκτορες της Ρωσίας ή και της Τουρκίας, αφού ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε τουρκικό παρεμβατικό ρόλο στα εσωτερικά ελληνικά πολιτικά πράγματα. Έτσι λοιπόν, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή, είπε πως «μια ξένη δύναμη, η οποία θέλει να επηρεάσει την ελληνική πολιτική ζωή, δεν θα πάρει τον μπακάλι της γειτονιάς εμένα. Θα προσπαθήσει να πάρει ή κάποιον πολιτικό ή κάποιον από εσάς, δηλαδή κάποιον ο οποίος θα μπορεί να επηρεάσει την ελληνική κοινή γνώμη». Σημειώνεται ότι πριν από 10 ημέρες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδίθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο του Μεγάρου Μαξίμου το ρόλο πατριώτης Πρωθυπουργός που θέλουν να ρίξουν οι κακοί ξένοι, κατονομάζοντας μάλιστα τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ως έναν από αυτούς που θέλουν να τον ανατρέψουν, αλλά και τον Πρόεδρο της Τουρκίας ως επίδοξο ανατροπέα του. Μία ξένη δύναμη, και θα το πω έτσι ώστε να το καταλάβει ο κόσμος, μία ξένη δύναμη η οποία θέλει να επηρεάσει την ελληνική πολιτική ζωή. Δεν θα πάρει τον μπακάλι της γειτονιάς. Εμένα θα προσπαθήσει να πάρει ή κάποιον πολιτικό ή κάποιον από εσάς. Δηλαδή κάποιον ο οποίος θα μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη. Ας μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν.